έλληνες ότι μπορεί να κάνει το ίδιο. Οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τον κύριο Τσίπρα να διαπραγματευτεί τίποτα. Άλλωστε κάθε φορά που διαπραγματεύτηκε, τα αποτελέσματα για τη χώρα και τους πολίτες ήταν τραγικά. Το ζήτημα των Σκοπίων δεν είναι απλά ένα θέμα της ελληνικής πολιτικής. Αφορά την εθνική μας συνείδηση, την ιστορία μας, εν τέλει την ίδια την ταυτότητα των Ελλήνων. Τόνισα και σήμερα την ανάγκη για μια συνολική λύση στο θέμα των Σκοπίων, με σύνθετη ονομασία γεωγραφικού προσδιορισμού για όλες τις χρήσεις και με όλες τις νομικά δεσμευτικές εγγύησεις που θα ακυρώνουν τον αλυτρωτισμό αλλά και την παραχάραξη της ιστορίας. Ζήτησα χθες τη σύγκριση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, γιατί ο κύριος Τσίπρας προχώρησε σε διαπραγμάτευση χωρίς να έχει επιβεβαιώσει την εθνική γραμμή ως όφιλε και οφείλει και χωρίς να έχει εξασφαλίσει συνένεση ούτε καν στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Η διπλωσία και οι ακραίες φωνές δυσκολεύουν τη διαπραγμάτευση και δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Εφόσον δεν προβλέπεται άμεσα αλλαγή του συντάγματος, αλλαγή όλων αυτών που οδηγούν σε εθνικιστικές και αλυτρωτικές διαθέσεις και βεβαίως δημιουργούν προβλήματα διεκδικήσεων απαράδεκτων ενάντια στη χώρα μας ή ενάντια σε άλλους λαούς, και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται επαγρύπνηση όχι μόνο των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ηγεσιών, χρειάζεται επαγρύπνηση του ελληνικού λαού. Από τη συνάντηση αισθάνεστε ότι λαδέχος λύση το σκοπιανό? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα αυτή τη στιγμή. Είναι πιο εύκολο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμη σε αυτή τη φάση για τη συζήτηση. Εντάξει, είναι επί μια αφορμή να ενημερώνεται και ο κόσμος σε συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ενώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα, μπορούμε και να μιλήσουμε στον κόσμο μας και να πούμε τι ακριβώς συζητήσαμε. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει ενημέρωση, υπάρχει ενημέρωση. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και έλλειμμα ενημέρωσης και πολλές φορές διαστρέβλωσης και της ιστορικής πορείας προς την οποία φτάσαμε στο δρόμο. Σωστό. Πάμε στο Σεπτέμβριο, είχα μια ευκαιρία για το Συμβουλίο είχα πει να συζητήσουμε το Σεπτέμβριο. Αυτή η πρώτη ενημέρωση. Ερώτηση, έλεγα να γίνει μέσα σας σήμερα. Προφανώς είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά σας είπα, το ένα είναι η ονομασία, το άλλο θέμα είναι οι δεσμευτικές εγγυήσεις που θα φανερώνουν και στους Έλληνες ότι οι αλυτρωτικές διαθέσεις έχουν εγκαταληφθεί. Από αυτά που σας είπε, καταλαβαίνω ότι πατάει πάνω στην εθνική γραμμή, όπως έχει πει και ο ίδιος, αυτή που είχε μείνει την τελευταία φορά που έφτασαν σε ένα στάδιο διαπραγματεύσης. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί υπεραμείνονται της εθνικής γραμμής. Το θέμα είναι τι γίνεται πέρα από τις επίσημες συναντήσεις. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Πιστεύετε ότι πατάει πάνω στην εθνική γραμμή? Το ερώτημα για τον κύριο Καμένο πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Γιατί σας είπα και πριν ότι είναι γελίο και επικίνδυνο ο Υπουργός Αμήνης να διαφοροποιείται. Ο Υπουργός Αμήνης να διαφοροποιείται. Και αυτό δίνει έδαφος σε ακραία στοιχεία στην κοινωνία να διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, σπάζοντας την εθνική ενότητα που είναι τόσο απαραίτητα αυτή την εποχή. Να προσπαθήσεις να δώσεις οικονομικά ανταλλάγματα, να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξουμε αυτό το κρατήδιο, να μην δείξουμε ότι το εμποδίζουμε σε τίποτε και αυτοί να γεννάται πια η υποχρέωσή τους, να μην θέλουν να θίξουν την γείτονα και φίλη Ελλάδα και να αλλάξουν όνομα. Δεν το κάνουμε για να... Οι μετακινήσεις βουλευτών είναι ένα αισχρό φαινόμενο, που υπήρχαν πάντα τέτοια φαινόμενα, όπως επί Γεωργίου Παπαδρέου είχαν φύγει 55. Δεν με νοιάζει. Όποιος προδομεί την εντολή του λαού, υφίσταται τις ενέργειες. Να το ξέρετε, δεν φοβάμαι εγώ κανέναν. Ναι, ότι ξεκίνησε Σκόπια, Μακεδόνια Σκόπια είχε προτείνει στο Βουκουρέστι. Και αυτό βέβαια το θεωρώ εγώ βέβαια μειοδοσία. Και ότι το θεωρούν οι άλλοι, Σκοπιανοί, το θεωρούν αυτό ως πύχη, ότι δηλαδή το Μακεδόνια το έχουν κατοπληρώσει από εκεί. Όνομα σας είπα, κύριε Σέντρας,
το όνομα που κακά τα ψέματα κυκλοφορεί στις πρεσβείες και παντού είναι το Νόβα Μακεδόνια τώρα. Αν υποχωρήσουμε στο Νόβα Μακεδόνια θα υποχωρήσουμε. Μάλιστα, τελικά δεν είναι αυτό το όνομα που έχουμε. Να διευκρινίσουμε, Στέλλα, ότι δεν έχουμε τοποθέτηση δήλωση επ' αυτού από τον κύριο Μηχανολιά από τον επικεφαλή τη Χρυσή Αυγή, γιατί πολύ απλά δεν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό στο Μεγάλο Μάξιμο. Τον απέκλεισαν. Στέλλα, σε